Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσούκα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα σε όλους. Πήρατε και από αυτό το πρόγραμμα. Με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό. Προσωπικά εγώ δεν πήρα, όχι. Όχι προσωπικά, ναι, εννοώ ο κλάδος. Ναι, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πήρε, ναι. Τώρα, πάμε στο θέμα μας. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ο νέος πρόεδρος Ομοσπονδίας. Αλλά η έκπληξη πολλών ήταν πολύ μεγάλη, διότι την Τετάρτη λέγατε ότι πέρα από το ότι διαφωνείτε με τις εκλογικές διαδικασίες του Σαββάτου για τον χρόνο στον οποίο γίνονται, μας είχατε πει εδώ στην εκπομπή ότι εσείς προσωπικά δεν θα πάτε ούτε καν να ψηφίσετε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι έγινε λοιπόν από την Τετάρτη και έγινε αυτή η τεράστια ανατροπή και πήρατε και τις εκλογές? Κοιτάξτε, από την αρχή λέγαμε ότι εάν πραγματικά γίνουν οι εκλογές θα τις πάρουμε. Ήταν το μόνο σίγουρο. Δεν θέλαμε να τις πάρουμε αυτόν τον τρόπο. Θέλαμε να γίνουν όλα νόμιμα. Ναι. Τώρα δηλαδή το πήρατε παράνομα? Όχι, δεν το πήρα παράνομα. Σας είχα εκφράσει την αντίρρησή μου της προάλλης. Ναι, και τους λόγους. Τους είπα πάλι. Αναλυτικά. Ναι. Κοιτάξτε, την Παρασκευή 2 η ώρα κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη όλα τα η δική μου, συσταγωγικά η δική μου, η δικιά μου η παράταξη, οι εκλέκτορες. Ναι. Και αποφασίσαμε ότι η δικιά μου η πρόταση, προσωπική πρόταση. Άρα για να το πούμε με απλά λόγια, την Τετάρτη που βγήκατε στο σταθμό και είπατε δεν θα πάω ούτε καν να ψηφίσω, αυτή ήταν όντως η απόφασή σας, να μην πάτε καν να ψηφίσετε, έτσι? Η απόφαση ήταν και την Παρασκευή δικιά μου. Εγώ έβαλα... Και Παρασκευή πιστεύατε ότι δεν πρέπει να πάτε ούτε καν να ψηφίσετε. Ακριβώς. Τι σας άλλαξε λοιπόν την Παρασκευή εκεί, η τηλεδιάσκεψη με τους ανθρώπους σας? Ναι, στη τηλεδιάσκεψη πήραν κοινή απόφαση με μία ψήφο μόνο δικιά μου που έλεγε το αντίθετο, ότι να κατέβουμε και να τελειώνουμε τις εκλογές γιατί τράβηξε πολύ το αστείο. Μάλιστα. Και όντως κατεβήκαμε και όλα πήγαν καλά. Διαδέχεστε τον κύριο Κοσμίδη. Μετά από πόσα χρόνια τώρα πια είναι ο κύριος Κοσμίδης? 2 τριετίες. Είναι 2, ακριβώς. Αρκετά χρόνια. Παλιά λέγαμε ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας παραδοσιακά ήταν πάντα από την Καστοριά. Είχε αλλάξει αυτό κάποια στιγμή με τον κύριο Καρακουλάκη, αν θυμάστε. Με τον κύριο Κοσμίδη είχε αλλάξει, θα λέγαμε, πόλη προεδρία. Επανέρχεται στην Καστοριά. Το βλέπετε έτσι? Κοιτάξτε, τις προηγούμενες ημέρες προσπάθησε να περάσει ένα τέτοιο κλίμα. Δηλαδή Καστοριά και Σιάτιστα. Αυτό εμένα με βρίσκει όχι απλά αντίθετο. Αυτοί όλοι είναι απέναντί μου. Δηλαδή δεν υπάρχει Καστοριά-Σιάτιστα, υπάρχει ο κλάδος Γουνοπίας. Εάν δεν είναι ενωμένοι ο κλάδος Γουνοπίας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το μόνο που μπορώ να προσάψω στον κύριο Κοσμίδη, ναι, κατά τα άλλα πραγματικά θα ήθελα να τον πω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά προσέφερε. Δεν μπορεί να τον φάει κανένας το γεγονός το ότι προσπάθησε. Ναι. Το μόνο που τον προσάπτω είναι το ότι δεν κράτησε τον κλάδο ενωμένο. Προσπάθησε πάντα να περάσει μία πόλωση μεταξύ Καστοριάς Σιάτιστας, το οποίο δεν ισχύει και θα το αυτό δούνε... Αυτό που άκουσα ότι παλιότερα είχατε και κάποια παράπονα ότι περισσότερο ήταν πιο κοντά στον ΣΕΓ παρά στον προφήτη Ηλία. Και αυτό. Το έχετε δηλαδή, το πιστεύετε και αυτό, μάλιστα. Και αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να περνάει αυτή η... Τι θα πει Καστοριά και Σιάτς? Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή. Πρώτα απ' όλα, αναπληρωτής πρόεδρος στο υπάρχον διοικητικό συμβούλιο στο Σιάτς. Στο καινούργιο εννοείται. Ναι. Εντάξει, είναι ντροπή να μιλάμε για Καστοριά και Σιάτιστα. Υπάρχει ο κλάδος της Γούνας και τίποτα άλλο. Ναι. Τώρα, αυτά ανήκουν λογικά στο παρελθόν. Είπατε, ευχαριστούμε τον κύριο Κοσμίδη για ό,τι πρόσφερε. Μία ένσταση έχετε μόνο, το Καστοριά, Σιάτιστα και περισσότερο ΣΕΓ παρά προφήτη Ηλία σαν ισορροπία προσοχής. Αυτό κατάλαβα, έτσι? Ναι, ακριβώς. Αλλά από εδώ και πέρα, η Ομοσπονδία είναι στα δικά σας χέρια. Θέλω να μας πείτε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσετε και επειδή είστε και πρόεδρος και του προφήτη Ηλία, πώς θα κρατήσετε και το ένα καρπούζι, να το πω έτσι λαϊκά, και το άλλο στην ίδια μας χάλη. Ναι. Κοίταξε, ως γνωστόν, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, παίζουν μπάλα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Σωστά.
Καμιά φορά και στο Champions League. Μπράβο. Άμα είσαι Παναθηναϊκός. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, να κάνω και κανένα αστείο έτσι. Σωστό, σωστό. Έχω σκοπό, η διοίκηση αυτή τώρα έχουμε σκοπό να δουλέψουμε λίγο διαφορετικά, να βάλουμε πολλοί τεχνοκράτες πιο πολύ να κάνουν τη δουλειά και εμείς απλά να έχουμε την εποπτεία. Δηλαδή? Θεωρώ ότι θα δουλέψουμε πιο πολύ με εξωτερικούς συνεργάτες. Εμείς θα δίνουμε την κατεύθυνση και αυτοί θα δουλεύουν. Με τον κύριο Ρίζο, ας πούμε. Και όχι μόνο. Γιατί θυμίζω ότι και ο κύριος Ρίζος ήταν ως... δεν ξέρω, ως πρόσωπο τώρα, ως ενέργειες που έκανε, ως κινητικότητα, επίσης πεδίο αντιπαράθεση ανάμεσα στους δυο σας. Ναι, κοιτάξτε, επειδή μιλήσατε για τον κύριο Ρίζο, εγώ δεν ανέφερα κάτι. Όχι. Είναι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει την εκτίμησή μου από την αρχή που γνωριστήκαμε μέχρι και τώρα. Ναι, θα είναι σίγουρα ένας από τους εξωτερικούς συνεργάτες της Ομοσπονδίας, αλλά όχι μόνο ο κύριος Ρίζος. Όχι, αλλά θυμίζω ορισμένες από τις διαφορές με τον κύριο Κοσμίδη, μεταξύ των οποίων ήταν και ο κύριος Ρίζος. Για να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, την άλλη Πέμπτη έχουμε μια τηλεδιάσκεψη με το μεγαλύτερο ίσως μουσιολογικό γραφείο που θα αναλάβει να κάνει το μουσείο. Ναι. Η συνεργασία που υπήρχε μέχρι τώρα, ας πούμε, με την Ομοσπονδία, με την κυρία Πόπο Κωνσταντίνου, την πρώτη των λογιστών, θα συνεχίσει να υπάρχει, μια και αναφέρεστε σε τεχνοκράτες? Ναι, εννοείται αυτό. Θα συνεχίσει και με την κυρία Πόπο Κωνσταντίνου. Έχει την απόλυτη υποστήριξή μας. Άρα λοιπόν εμπλουτίζεται ο αριθμός των τεχνοκρατών, όπως λέτε, που θα βάλετε στην Ομοσπονδία. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Πρώτες ενέργειες τι σκέφτεστε και αλλαγές? Πρώτες ενέργειες, ήδη σήμερα πήρα τα πολύ χαρμόσυνα νέα για μια πολύ μεγάλη απόφαση που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι μια δικιά μας ενέργεια. Ναι. Μια ενέργεια που έκανε ο προφήτης Ηλίας μαζί με τον κύριο Ρίζο. Δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι ακόμα, περιμένω από στιγμή στη στιγμή να ανακοινωθεί και αφορά πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη του κλάδου απέναντι σε κάποια θέματα. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Άρα δεν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα τι είναι αυτό ακριβώς? Μέχρι να ανακοινωθεί, όχι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όλο το σχήμα σας εύχομαι καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι παραπάνω να πείτε. Όχι, αυτά. Για τις εκλογικές διαδικασίες, αν τα αποτελέσματα. Γιατί συμμετείχαν αρκετοί σε αυτές τις εκλογές και άλλες παρατάξεις. Όχι, όλα κύλησαν καλά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα κύλησαν καλά. Τους ευχαριστώ όλους, τους με, τους δε, δεν υπάρχει καμία, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε εδώ μόνο για να ενώνουμε και όχι για να χωρίζουμε και θα το αποδείξουμε αυτό. Ωραία. Και στην πράξη. Ωραία. Κύριε Τσούκα, καλή επιτυχία και στη νέα σας θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.